συνέχεια, παρουσίαση λοιπόν για τις παλαιοκυλιακές βαλβίδες, για την διακαθητερική αντιμετώπιση, δική μας εμπειρία. Γνωστή είναι πάρα και της μητριώδης βαλβίδας, η οποία γενικότερα υποθεραπεύεται παγκοσμίως. Στο κέντρο των θεραπείων είναι η χειρουργική αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές τεχνικές ή διακαθητεριακές τεχνικές. Ένδειξη 2β για την πρωτοπαθή, πρωτοπαθή ανεπάρκεια και μητριώδης βαλβίδας και ένδειξη, και ένδειξη 2α για την λειτουργική ανεπάρκεια της μητριώδης βαλβίδας. Ξεκινώντας την παρουσίαση των διακαθητεριακών τεχνικών, είναι τα Mitra Clip και τα νεότερης γενιάς Mitra Clip και από εκεί και πέρα η συσκευή Pascal και το Pascal Ace και γίνονται προσπάθειες τουλάχιστον μέχρι τώρα με διακαθητερική εμφύτευση νέων βαλβίδων. Στόχος είναι το ασβέστιο. Γίνονται μέχρι τώρα τουλάχιστον κάποια πρώτα αποτελέσματα είναι συμπαθητικά σε ασθενείς που έχουν αρκετό ασβέστιο. Γίνονται μελέτες η Apollo Trial για την Intrepid βαλβίδα με αποτελέσματα έτους. Η Encycle μελέτη για την M3 βαλβίδα της Sapien, η Sami Trial για την Dendine βαλβίδα, η Alta Valve, όπως είδατε. Θα σας παρουσιάσω έναν ασθενή που αντιμετωπίσαμε διακαθητηριακά, 74 ετών. Στα προεξαετίας είχε γίνει αγκιοπλαστική στον πρόσωπο κατιόντα, αργότερα κολλητική μαρμαρική, μέτρια μεχτότητα ανεπάρκεια, μετά διαγνώστηκε με σοβαρή ανεπάρκεια μητριώδους βαλβίδας, εμπιτεύθηκε αργότερα και ένας απεινιδωτής λόγω κοιλιακής ταχυκαρδίας. Είναι διατεταμένη αριστερή κοιλία, ένα κλάσμα 40%, βέλτιστη θεραπευτική αγωγή για τον ασθενή. Η ακτινογραφία εισαγωγής, εδώ βλέπουμε μια αμφικολπική διάταση και μια σοβαρή ανεπάρκεια μητριώδους βαλβίδας, με μεγάλη πίζα και με διάταση της αριστερής κοιλίας. Μεγάλη έρω, 0,44. Εδώ γίνεται το σκάνινγκ της μητριώδους βαλβίδας, όπου βλέπουμε ότι πρακτικά προπίπτουν και οι δύο γλωφίνες της βαλβίδας. Πολλές περιοχές ανεπάρκειας. Ξεκινάμε με, εδώ βλέπουμε την πρόπτωση και των δύο γλωφίνων πρακτικά και διάταση δακτυλίου, οπότε είναι μια μεικτή βαλβιδοπάθεια, με γύρω σκορ 20,7% και STS mortality και morbidity 3,46% και 15,7% αντίστοιχα. Ξεκινάμε με την τοποθέτηση της πρώτης συσκευής, Pascal, κεντρικά προς medial. Μία αλφα μείωση της ανεπάρκειας της μητριώδους βαλβίδας, όμως και εδώ είναι η απελευθέρωση της πρώτης συσκευής. Όμως βλέποντας ότι πιο lateral υπάρχει και αρκετή ανεπάρκεια ακόμα, προχωρήσαμε σε εμφύτευση δεύτερης συσκευής. Στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, βλέποντας ότι ακόμα πιο lateral υπάρχει και άλλη περιοχή που μας δίνει πίζα, προχωρήσαμε στην τοποθέτηση τρίτης συσκευής Pascal. Ήταν μεγάλη η διάμετρος της ο δακτύλιος της μητριώδους βαλβίδας είχε μεγάλο διάμετρο και εδώ ήταν το τελικό αποτέλεσμα, η τρίτη η συσκευή που απελευθερώθηκε. Και εδώ τα τρία κλίπ εν σειρά. 4,6 υπολογίστηκε το τελικό στόμιο της μητριώδους βαλβίδας μετά την εμφύτευση των τριών συσκευών και μια σημαντική απομείωση της ανεπάρκειας. Ο ασθενής αυτός με συνολικό χρόνο ακτινοσκόπησης αποδεσμεύτηκε, αποσωληνώθηκε την ίδια μέρα και έφυγε από το νοσοκομείο τρεις μέρες αργότερα με την ίδια θεραπευτική αγωγή. Έχουμε καλά αποτελέσματα μέχρι τώρα από την μελέτη CLASP, με σημαντική διατήρηση και στον χρόνο της βελτίωσης ανεπάρκειας του μητριωδούς, τόσο στην λειτουργική όσο και στην συντομική ανεπάρκεια, βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και της λειτουργικής τάξης κατά νύχα. Παρόμοια αποτελέσματα για το Mitra Clip και το Pascal, με σημαντική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Και προχωράω στις διαδερμική αντιμετώπιση της τριγλόφινης βαλβίδας. Αυτές είναι οι κύριες συσκευές που έχουμε σήμερα, το Triclip, το Pascal και η προσφάτως εγκεκριμένη Evoque. Σημαντική επιδιόρθωση της τριγλόφινης βαλβίδας, καθώς σχετίζεται ο βαθμός αυτής με την ανεπάρκεια, με την θνητότητα, σχετίζεται ανεξάρτητα από την μνημονική υπέρταση και από τη δεξιά κοιλία. Αποτελεί προγνωστικό παράγοντα μετά τα TAVI και μετά τα CLIP. Είναι πιο σύνθετη η μητριωδής βαλβίδα. Οι συστάσεις είναι 2β από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και πρακτικά οι θεραπείες είναι είτε η αντικατάσταση βαλβίδας ορθοτοπικά ή ετεροτοπικά,
και η διαδερμική αντικατάσταση της βαλβίδας με το Pascal και τα clip ή δακτυλοπλαστική. Εδώ έχουμε λοιπόν τις συχνότερες χρησιμοποιούμενες συσκευές, το Tri-Clip και το Pascal. Σημαντική βελτίωση, 75% έως μέτρια η ανεπάρκεια της τριβλόκινας βαλβίδας από τη μελέτη του Illuminate και βελτίωση της λειτουργικής κλάσης των ασθενών. Έχουμε περισσότερη single lift device attachment στην τριβλόκινα βαλβίδα συγκριτικά με τη μετριοειδή. Εδώ παρόμοια ευρήματα και για τις συσκευές Pascal. Συγκριτικά βλέπουμε ότι καλύτερα αποτελέσματα έχουμε στο κλιπ της μητροειδούς από την τριγλόκινα, παρόμοια κλινική βελτίωση και περισσότερο SLDA στην τριγλόκινα βαλβίδα. Έχουμε και τα αποτελέσματα της τράσης μελέτης για την EVOC. Σημαντική, πρακτικά εξαφανίζεται η ανεπάρκεια. Στους 6 μήνες δηλαδή βλέπουμε 0 έως 1 ανεπάρκεια και καλά αποτελέσματα για τη λειτουργική κατάσταση, για την ποιότητα ζωής των ασθενών και για την ίδια την ανεπάρκεια. Και εδώ μια πρακτικά παρηγορητική τεχνική, η ετερότοπη τοποθέτηση αυτών των βαλβίδων για την trick valve που τοποθετούμε μια βαλβίδα στην άνω και μια στην κάτω κυλιφλέβα, μειώνοντας τον όγκο στις δεξιές κοιλότητες. Κάποιες λίγες εικόνες, προσφάτως χρησιμοποιήσαμε το ενδοκαρδιακό υπέρηχο για θεραπεία της τριβλόκινας βαλβίδας. Εδώ έχουμε το MPR από τον υπέρηχο της βαλβίδας. Έχουμε γενικά συγκριτικά καλές εικόνες. Είναι κάποιες πρώτες προσπάθειες. Αρχικά τοποθετήσαμε τη συσκευή με τη χρήση αυτού του υπερήχου. Δεν είχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Χρησιμοποιήσαμε είχαμε αρκετή υπολοιπόμενη ανεπάρκεια. Χρησιμοποιήσαμε δεύτερη προσπάθεια μετά από χρήση δυσοφαγίου. Όχι ιδανικό αποτέλεσμα. Τρίτη προσπάθεια, εν τέλει, είχαμε ένα καλό grasping και μικρή υπολοιπόμενη ανεπάρκεια. Και μια σύντομη παρουσίαση για την EVOC βαλβίδα που βάλαμε προσφάτως κάποιες, εγκρίθηκε πρόσφατα, τις 2 Φεβρουαρίου. Μια γυναίκα 59 ετών, ιστορικό, πολύ σύντομα, ιστορικά, ένα κλάσμα εξώθησης, ένα κλάσμα εξώθησης, είχε νομίζω καλό κλάσμα εξώθησης, έχει όμως σημαντική ανεπάρκεια της τριβλόκινας βαλβίδας. Είχε μειοσίτιδα και έπαιρνε ανοσοκατασταλτική αγωγή, είχε γίνει πιο παλιά Pascal στην τριγλόφινα συμμετροειδή βαλβίδα. Όμως 6 χρόνια μετά η ασθενής ήρθε επιδεινωμένη με μια σημαντική ανεπάρκεια τριγλόφινας βαλβίδας, σημαντική πίζα. Στείλαμε τις μετρήσεις μετά της αξονικής και το δυσοφαγείου στην εταιρεία και μας την ενέκρινε για την τοποθέτηση της EVOC βαλβίδας. Τρία μεγέθη, 44, 48 και 52 mm. Εδώ έχουμε την εισαγωγή του οδικού καθετήρα στην αριστερή κοιλία και τη δεξιά κοιλία και στην σταδιακή αποδέσμευση της τριβλόκινας βαλβίδας. Ελέγχουμε μία-μία τις άγκυρες να δούμε 9 είναι, αν έχουν προσδεθεί στις ευλοκίνες. Πρακτικά απαιτείται πολύ καλές εικόνες στο δυσοφάγιο υπερηχογράφημα. Σταδιακά αποδεσμεύεται αυτή η βαλβίδα και απελευθερώνεται με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο τέλος. Είχαμε μια μικρή ανεπάρκεια, μικρή διαβαλβιδική ανεπάρκεια της τριβλόκινας βαλβίδας που δικαιολογείται. Η ασθενής εξήλθε 3 μέρες αργότερα από το νοσοκομείο και είμαστε 2 μήνες. Αναφέρει ότι είναι βελτιωμένη. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.